ζητήσω το δικό σχόλιο, τη δική σου εκτίμηση για τα όσα ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Σαμαρά και αν θες πώς διαφοροποιείται η στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα σε σχέση με πέρυσι. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έκανε σήμερα ένα μεγάλο βήμα. Το πρώτο του βήμα είναι ότι παραδέχεται ότι αυτή η κρίση δεν είναι μια εύκολη κρίση, ότι χρειάζεται χρόνο και χωρίς να το λέει, φαντάζομαι ότι θα βρει την ειλικρίνεια που χρειάζεται, ένα απόθεμο ειλικρίνεια, να πει ότι αυτή η κρίση δεν θα ξεπεραστεί χωρίς να ματώσουν, όπως λένε συνήθως, πολλοί. Τώρα, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κάνει και ένα μεγάλο βήμα γενικότερα. Έρχεται πολύ κοντά στη λογική ενός προγράμματος, το οποίο έχει μέτρα συγκεκριμένα, έχει ζύγια, έχει από εδώ, από εκεί, κάπως να τα βρούμε, ιδίως στα δημοσιονομικά. Και επομένως, αρχίζει να έρχεται κοντά σε αυτή τη λογική ότι έχουμε ένα πραγματικό έλλειμμα και χρειαζόμαστε πραγματικά μέτρα. Άρα, είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, να σου πω ότι δέχεται ότι ό,τι έχει γίνει, δηλαδή ό,τι έχει κάνει το μνημόνιο μέχρι στιγμής, okay, το αφήνουμε εκεί, δεν το πειράζουμε, δεν το ενοχλούμε, με την βεβαίως σημαντική υπόμνηση του θέματος των πολύ χαμηλών συντάξεων. Το δεύτερο είναι ότι ήταν ο πρώτος που είχε δώσει την πρόταση αυτή για τα 50 δισεκατομμύρια αξιοποίηση. Εδώ έχει υποχωρήσει ο κ. Σαμαράς, το κρατάει βέβαια, αλλά δεν είναι όσο επιθετικός, τουλάχιστον εγώ θα πίστευα ότι πρέπει να είναι. Δηλαδή να πει στην κυβέρνηση ότι τώρα τι κουταμάρες λέμε περί αξιοποίησης. Εδώ όταν μπορούμε να πουλήσουμε, θα πουλήσουμε. Διότι αν μετρά αυτό, αν αυτός που είναι έτοιμος να μας δώσει τα λεφτά του θέλει να πουληθεί, αυτό θα γίνει. Εκεί θα τον ήθελα λίγο πιο ριζοσπαστικό. Πάντως και στα δύο αυτά σημεία είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που εγώ αποκάλεσα Μνημόνιο 2 και που είμαι έτοιμος να το αποκαλέσω όπως θέλουν, αρκεί να συμφωνήσουν λίγο περισσότερο. Είναι λοιπόν κατά τη γνώμη σου λίγο περισσότερο, ποιοι, μεταξύ τους, βέβαια, οι πολιτικές δυνάμεις. Είναι συνεπώς κατά τη γνώμη σου ένα συνολικό και ρεαλιστικό πακέτο εξόδου από την κρίση αυτό που παρουσίασε σήμερα ο κύριος Σαμαράς? Δεν θα το έλεγα έτσι. Σε αυτό θα συμφωνούσα με τον κύριο Μάνο τώρα που τον άκουσα. Αλλά εκεί που είναι θετικό είναι η μείωση των φόρων. Ο Σαμαράς είχε πιάσει από πέρυσι σωστά αυτό το θέμα, το οποίο εμείς το είχαμε θίξει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν μπορείς να βάζεις τόσο μεγάλους φόρους σε μια οικονομία που πηγαίνει προς τα κάτω. Μπορεί βέβαια με αυτόν τον τρόπο να επιδιώκεις να βγουν τα νούμερά σου, αλλά η οικονομία θα γονατίσει ακόμη περισσότερο από όσο ήδη θα πάει για πολλούς και διάφορους άλλους λόγους. Εδώ είναι και η κριτική που του ασκούν και είναι σωστή. Ο Σαμαράς υπολογίζει ότι έτσι θα βρει περίπου 8 δισεκατομμύρια και θα τα δώσει στην οικονομία και αυτό θα της κάνει καλό γιατί θα την βάλει μπροστά. Όμως υπάρχει ένα θέμα ότι πρέπει να τα βρεις για να τα δώσεις. Και η κριτική που του κάνει το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι και παραπάνω, και πράγματι είναι παραπάνω, είναι 10, είναι 12 αυτά που λέει ο Σαμαράς, δεν πρέπει να βρεθεί μια απάντηση. Δεν έχει την απάντηση από πού θα βρεθεί. Και η εκτίμηση του οικονομολόγου Σαμαρά ότι θα έρθει από αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και ότι θα έρθει επειδή κάποιοι έχουν εκεί διάφορα και θα πάμε εμείς με τη φοροδιαφυγή να τους τα πιάσουμε, είναι το ίδιο λάθος που έκανε ο Παπανδρέου πέρυσι πριν τις εκλογές, όταν μίλαγε το περίφημο λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Νομίζω ότι πρέπει και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να ξεκινήσει από μια πιο ρεαλιστική βάση, που είναι αυτή με την οποία πορευόμαστε κιόλας αυτές τις μέρες. Λεφτά δεν υπάρχουν. Γιοκ, τελειώσανε. Δεν υπάρχουν λεφτά. Αν υπήρχαν λεφτά, θα τα είχαν οι τράπεζες. Γιατί δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό. Τα λεφτά τα βάζει ο κόσμος στις τράπεζες. Πάει και τα κάνει καταθέσεις. Λεφτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει η συλλογιστική Σαμαρά. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ενώ το βρίσκω πολύ θετικό ως βήμα, ενώ βλέπω ότι ο Σαμαράς έρχεται πιο κοντά σε αυτό που λέμε εξουσία και λογική της εξουσίας, όμως κάνει αυτό το μεγάλο λάθος και ρίχνει μία στην καρδάρα με το γάλα. Το άλλο με το αρνί είναι εντελώς απέσιο, που είπε. Λοιπόν, τώρα. Κάποιοι το βρήκαν πολύ πετυχημένο. Όχι, το βρίσκω εντελώς απέσιο και είναι και τραγικό το ότι το είπε. Τώρα, το μεγάλο ατού του Σαμαρά είναι ότι λέει ότι θέλω τις μεγάλες επενδύσεις, ότι θέλω επενδύσεις. Και αυτό το βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι πράγματι μία, θα έλεγα, πρωτοπορία του σε σύγκριση με αυτά που λέει ο Παπανδρέου ακόμη σήμερα ή με αυτά που δεν κατορθώνει να κάνει ο Παπανδρέου παρόλη τη ρητορική του. Τώρα, με δύο λόγια. Το βασικό πρόβλημα που δεν μας απήντησε ο κύριος Σαμαράς είναι με ποιο κράτος θα κάνει αυτός τη δουλειά στην οποία αποτυγχάνει ο Παπανδρέου. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει παρά να ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ακόμη ένα κόμμα. Να τους ρωτήσει λοιπόν. Τι ήταν, ρε παιδιά, που δεν δούλευε στην προηγούμενη κατάσταση? Τι δεν πήγαινε καλά να πει στους Καραμαλικούς? Θα του απαντήσουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το κράτος. Σε αυτό ο κ. Σαμαράς δεν μας έδωσε ικανοποιητική απάντηση. Είμαι σίγουρος όμως ότι εάν του δοθεί η ευκαιρία και ο Παπανδρέου κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να του δοθεί η ευκαιρία του Σαμαρά, τότε θα έχει προηγηθεί μια πιο σαφής απάντηση. Ελπίζω να είναι μια απάντηση που τιμά την παράδοση αυτού του πολιτικού χώρου. Γιατί αν είναι να πει άλλου πολιτικού χώρου, μια χαρά είναι. Μπορούμε δημοσκοπικά, μπορούμε και στις κάλπες να τον βρούμε. Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσω πολύ.